Συμμετοχή στην αυριανή γενική συνέλευσή του έκανε το Σωματείο Οικοδόμων Ιωαννίνων σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους οικοδόμους της περιοχής σε έναν κοινό αγώνα κατά της κυβερνητικής πολιτικής. Σύμφωνα με τα μέλη του Συλλόγου, οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να μείνουν απαθείς στη συνεχή όξυνση των προβλημάτων τους και να συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση στις 29 Μαρτίου, ώστε να αντισταθούν στην πολιτική λιτότητας που εδώ και χρόνια έχουν εφαρμόσει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Οι οικοδόμοι με τις οικογένειές τους υποφέρουν από αυτή την επίθεση. Καθημερινά η ζωή μας γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η πολιτική της λιτότητας που με συνέπεια τόσα χρόνια εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ καθελώνει το μαρουκάματο και εξαρτηρίζει γρήγορα το πενιχρό εισόδημα. Δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς μπροστά σε αυτή τη συντονισμένη επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας, καθώς και της συμβιβασμένης ηγεσίας της ΓΙΣΕ. Δεν έχουμε δικαίωμα να περιοριστούμε στην καταγραφή των γεγονότων και να αποδειχτούμε ως αναγκαίο κακό της μοίρας μας τα όσα προβλήματα μας φορτώνει καθημερινά αυτή η αντιλαϊκή πολιτική.